Καλησπέρα σε δύο μαχήτριες της ζωής, την Άννα και την Όλγα, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Θα ξεκινήσω από την Όλγα. Όλγα, πόσο καιρό μάχεσαι ενάντια στο καρκίνο? Καλησπέρα. Από το 2007. Το ανακάλυψα εντελώς συμπτωματικά και από τότε μέχρι και σήμερα και μέχρι αρκετό καιρό μπροστά. Δεν πρόκειται να γίνω ποτέ καλά από ό,τι μου έχουν πει. Είναι μια σπάνιας μορφής καρκίνου και πολεμάμε. Έχω κάνει αρκετές θεραπείες στη Σουηδία. Ζω στη Σουηδία μέχρι το 2019 και ήρθα εδώ το 19 για να πάρω λίγο ενέργεια, να πάρω να συνεχίσω τη ζωή μου, τη μάχη. Όχι μόνο φαντάζομαι από τον ήλιο, αλλά και από την αγαπημένη σου ομάδα που είναι ο ΠΑΟΚ. Από την αγαπημένη ομάδα του ΠΑΟΚ. Όλγα μου, τι σημαίνει για σένα ο ΠΑΟΚ? Θεραπεία, δύναμη, ενέργεια. Ακόμη και όταν ήμουν μέσα στο νοσοκομείο και τα πρωινά που άκουγα, δεν είχα τι να κάνω, περίμενα τους γιατρούς αυτά. Ήμουν στο ράδιο, άκουγα όλες τις εκπομπές, δεν έχανα αγώνα. Είχαμε το ΠΑΟΚ TV ευτυχώς και βλέπαμε τους αγώνες και ήμασταν εκεί. Είχα και φίλους που ερχόντουσαν εδώ στον αγώνα και μου κάναν και live sending για να νιώθω κι εγώ ότι είμαι εδώ μαζί σας. Όσο ζούσες στη Σουηδία, ερχόσουν στην Θεσσαλονίκη, ερχόσουν στην Τούμπα? Ερχόμουν τα καλοκαίρια πιο πολύ. Ερχόμουν, περνούσα, έβλεπα και έπαιρνα τη δύναμη. Είχες και στήριγμα σε όλο αυτό τον σύζυγό σου, ο οποίος να φανταστώ ότι υποστηρίζει την ομάδα ή ήταν η πρώτη αγάπη δική σου? Μπορώ να πω ότι ο σύζυγος μου έβαλε το μικρόβιο, να το πω έτσι, και από τότε, από το 2007 που είμαστε μαζί, είμαστε δηλαδή πιο έντονο το αίσθημα, πιο. Η ευχή σου πραγματοποιήθηκε. Ήθελες να έρθεις σε έναν αγώνα, παρόλο που είναι και κλεισμένο λόγω της πανδημίας. Και όντως η ΠΑΕ ανταποκρίθηκε. Είσαι χαρούμενη γι' αυτό? Νιώθω ευλογημένη, να πω την αλήθεια. Ευλογημένη που είμαι εδώ, που ήρθα σήμερα εδώ. Είναι και ο καιρός που είναι δύσκολος αυτό το διάστημα που είμαστε όλοι μέσα κλεισμένοι. Δεν μπορούμε να δούμε την ομάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ευχαριστώ την οικογένεια του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λευτέρη Δούκα που ανταποκρίθηκε, που μου έστειλε το mail και μπόρεσα και ήρθα εδώ και διπλά είμαι ευτυχισμένη που κέρδισε η ομάδα μας σήμερα. Μας φέρατε γούρι λοιπόν. Φέραμε γούρι. Θα περάσω στην Άννα. Άννα, εσύ πόσα χρόνια παλεύεις με τον καρκίνο? Εγώ παλεύω τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Δεν έχω τελειώσει ακόμη. Με πολλές θεραπείες και χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες, αλλά με πολύ θέληση για ζωή, για να δω, για να συνεχίσω να βλέπω και τα παιδιά μου και τον ΠΑΟΚ. Μέσα στις χημειοθεραπείες μου επιτρέψανε μια φορά να έρθω και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν στο μάτς με την Τσέλσι. Ήταν στην έκτη χημειοθεραπεία, τα θυμάμαι λες και ήταν χτες. Για μένα είναι, παίρνεις δύναμη, παίρνω ζωή από τη ζωή τους, κάθε μέρα είναι κέρδος. Αλλά μόνο που βλέπεις το πάθος και αυτά τα παιδιά, είναι κέρδος για μένα. Παίρνεις δύναμη και ζωή από τη ζωή τους. Κλέβεις τη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή πατάς και το γρασίδι που πατάνε αυτά τα Είναι όσο παιδιά. Πιο κοντά μπορούσα να έρθω. Δηλαδή αυτό το μπήκα μέσα είναι ανατριχιαστικό. Περίμενες αυτή την ανταπόκριση από την ΠΑΕ και από τον Δεν περίμενα Γκακάτσι. Ότι θα γίνει τόσο και τόσο γρήγορα, αλλά και τόσο να πάρει τέτοια μεγάλη διάσταση. Για τις δικές μας περιπτώσεις είναι όντως ανατριχιαστικό όλο αυτό που ζούμε. Και το καλύτερο φάρμακο. Ναι. Η ιδέα του να στείλετε αυτό το email, πώς σας ήρθε?
Έγινε το Αγίου Βαλεντίνου όταν ο κύριος Δούκας σε ένα post. Τι είναι έρωτας? Είναι έρωτας. Ο ΠΑΟΚ για σας λοιπόν είναι έρωτας και για τις δύο. Και είναι οι έρωτας, μαχητές είναι. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν είναι οι παίκτες, αλλά είστε εσείς. Και δώστε μας ένα μήνυμα για τις γυναίκες και όχι μόνο, που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και δώστε δύναμη εσείς εκείνες. Πρόληψη. Για μένα είναι η πρόληψη. Η ενημέρωση και η πρόληψη σώζει όντως ζωές. Εξετάσεις τις... να μην τις παραλείπουμε, να μην τις ξεχνάμε. Όλγα μου, εσύ. Θετική ενέργεια. Να παίρνεις δύναμη από εκεί που πιστεύεις ότι για να μπορέσεις να συνεχίσεις να βλέπεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα και ναι, δύναμη, θετική ενέργεια. Και κλείνοντας, ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης? Μ' άρεσε πάρα πολύ που αναδείχθηκε ο Τζιόλης. Αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Βάρντα. Είναι ο Μπίσερ Βάρ, αν και μας έφυγε δανεικός. Όλη η ομάδα είναι ξεχωριστά τα άτομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που μας φέρατε σήμερα και γούρι. Και θα είμαστε εδώ, το γήπεδο θα είναι ανοιχτό για σας. Να συνεχίσετε έτσι και περαστικά και στις δύο με πάντα θετική ενέργεια και δύναμη για ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.